Γεια σας αγαπημένοι μου και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Όπως κάθε ημέρα ξεκινάω το πρωινό μου με ένα ανάλαφρο και φωτεινό μακιγιάζ για να πάρω δύναμη και να έχω περισσότερο κίνητρο στην ημέρα που ακολουθεί. Σας παίρνω λοιπόν μαζί μου σε μια χαλαρή ημέρα. Αγαπημένη μου συνήθεια μέσα στο καλοκαίρι είναι να χρησιμοποιώ ένα φυσικό λαδάκι μαλλιών, το συγκεκριμένο από λάβα, από μαύρη λάβα από Σαντορίνη, που ενυδατώνει και προστατεύει την τρίχα μου από τη θερμότητα και την έκθεση στον ήλιο. Ξεκινάω πρώτα-πρώτα θερμαίνοντας το λαδάκι ανάμεσα στα χέρια μου για να το εφαρμόσω επάνω στα μαλλιά μου. Και στη συνέχεια από τη ρίζα προς τις άκρες το εφαρμόζω για να γεμίσουν τα μαλλιά μου λάμψη και να φύγει όλη αυτή η θαμπάδα. Ξέχασα εντωμεταξύ να σας πω ότι το φόρεμά μου, το οποίο έχω ανατρέψει και είναι τόσο ανάλαφρο, είναι από Pinky. Θα σας βάλω το link του καταστήματος κάτω στο κουτί περιγραφής και φυσικά δεν παραλείπω να βάλω τα απμένα μου σκυλαρίκια, μια νέα προσθήκη, τα συγκεκριμένα είναι χειροποίητα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς το κατάστημα, νομίζω ότι έχουν ιστοσελίδα στο Instagram, οπότε θα προσπαθήσω να τη βρω για να σας τη βάλω και αυτή κάτω στο κουτί περιγραφής. Ώρα για unboxing, περίμενα πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Από τα πιο όμορφα δώρα που μας έκαναν στην Ελλάδα είναι αυτή η Nespresso. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη πραγματικά. Το brand αυτό έχει άπειρα ξεχωριστά μοντέλα για κάθε γούστο, για κάθε περίπτωση. Εμείς όμως κουμπώσαμε στη συγκεκριμένη αυτή συσκευή. Το εκπληκτικό στο συγκεκριμένο μοντέλο, με το οποίο εγώ πραγματικά σκάλωσα που λένε, είναι αυτή ακριβώς η μικρή συσκευή, η οποία είναι για να φτιάξεις αφρόγαλα, για να μπορείς να φτιάξεις το δικό σου, ας πούμε, φρέντο καπουτσίνο, το οποίο πραγματικά εγώ το λάτρεψα, γιατί δίνει μια διαφορετική γεύση στον καφέ σου. Και η χαρά μου είναι απερίγραπτη, ξετυλίγοντας από το κουτί την συγκεκριμένη μηχανή της Nespresso, που πραγματικά έχω ερωτευτεί, το κόκκινό της μου αρέσει απίστευτα, που θα έρθει να φωτίσει τον μπάγκο μου, που είναι σκούρος γκρι και θα φτιάξω ένα διαφορετικό coffee station. Το μοντέλο αυτό είναι λοιπόν της Nespresso, το Cities and Milk νομίζω, αλλά για περισσότερες πληροφορίες θα σας έχω κάτω στο κουτί περιγραφής. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα μικρό coffee station.
χάσαμε φυσικά την ευκαιρία να πάμε στο κατάστημα της Nespresso για να προμηθευτούμε τις κάψουλες που ταιριάζουν περισσότερο στις δικές μας γεύσεις. Κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό να σας αναφέρω είναι ότι για τις μηχανές Nespresso μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο κάψουλες Nespresso, αλλά υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και κάψουλες της Starbucks, οι οποίες είναι φτιαγμένες από την ίδια την Nespresso. Και μπορείτε να τις βρείτε ίσως και σε κάποιο σούπερ μάρκετ και δεν χρειάζεται να πάτε μέχρι την ίδια την μπουτίκ της Nespresso. Λίγο αργότερα βγήκαμε σε ένα εμπορικό κέντρο αρκετά κοντά στο σπίτι και κάναμε τη βόλτα μας και έμεινα άφωνη κοιτώντας τη συγκεκριμένη βιτρίνα, γι' αυτό και τράβηξα τα πλάνα. Είναι ένα ανθοπωλείο που έχει και διάφορα διακοσμητικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει φοβερές ιδέες για να φτιάξεις μόνος σου τη διακόσμηση σε κάποια βάφτιση ή για το γάμο σου. Οπότε το βρήκα αρκετά καινοτόμο και διαφορετικό. Και φυσικά ενθουσιάστηκα από τα παλ χρώματα, τις αποχρώσεις από τα λουλούδια. Μου άρεσε απίστευτα. Σιγά σιγά μας μπαίνει ο Σεπτέμβριος, δεν θα μπορούσα να παραλείψω, να περάσω από το Γιούσκ να δω τα καλάθια οργάνωσης, που ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει η τακτοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ώστε να πάρω ιδέες για το πώς να βάλω σε σειρά ξανά τη ζωή μου μετά το καλοκαίρι. Μετά από μια τόσο χαλαρή ημέρα σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μπέργκερ, οπότε πήραμε ό,τι μας έλειπε από το σούπερ μάρκετ και ξεκινάμε από τα ψωμάκια που είναι ειδικά για το μπέργκερ. Για να κάνουμε όμως την όλη υπόθεση πιο εύκολη, είπαμε να διαλέξουμε έτοιμες πατάτες. Αυτές είναι οι country με διάφορα αρωματικά όπως είναι το θυμάρι, αποξηραμένο θυμάρι, τις οποίες τις βάζεις στο φούρνο και γίνονται σαν τηγανιτές. Εννοείται ότι αναπόσπαστο κομμάτι είναι το τσένταρ, το μπέικον και η barbecue sauce. Διαλέξαμε και αυτή την κρέμα βαλσαμικού, θεωρώ ότι αφήνει μια ωραία γλυκά και λέω να τη χρησιμοποιήσω στο καραμέλωμα των κρεμμυδιών. Είπαμε να γίνεται σωστά όλη η αμαρτία.
το σημείο να πω ότι έκανα εγώ κάποια πράγματα, αλλά ο Πολ είναι πραγματικά master chef σε οτιδήποτε είναι ψητό, αλλά και σε μη ψητά, του αρέσει πάρα πολύ να ασχολείται με την κουζίνα. Αγαπημένο μου λεμονοπίπερο είναι το συγκεκριμένο που έχει και χοντρό αλάτι και αποξηραμένο σκόρδο. Φύγαμε λοιπόν όμως για να φτιάξουμε τη σος που ήταν τελείως διαφορετική. Χρησιμοποίησαμε δύο σος, την barbecue που ήταν καπνιστή και μία πορτοκαλί σος που λέγεται ανταλούς και λίγο ελάχιστο ρούμι που πραγματικά έδωσε την διαφορά στο αποτέλεσμα. Και μπορώ να πω ότι ήταν το καλύτερο μπέργκερ που έχω φάει ποτέ, μου άρεσε απίστευτα, ήταν εκπληκτικό, ήταν full ολοκληρωμένο. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς το σημερινό τόσο χαλαρό βιντεάκι, ήταν η μέρα μας στην ουσία. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρεούλα, να πήρατε μια ιδέα για ένα διαφορετικό έτσι βραδινό που μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και φιλάκια σας πολλά. Γεια σας!